Έχω δίπλα μου τον Τίμο τον Λουτριώτη, ο οποίος επέστρεψε στην Αλικαρνασσό φέτος, στα 39, αλλά παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παραμένουμε σε καλή κατάσταση. Δουλεύουμε καθημερινά, οπότε η ηλικία είναι κάτι δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μετέπειτα η άνοδος στα προβλεπόμενα μπαράζ. Έχεις κατακτήσει ένα τίτλο με τον Ηρόδοτο. Θεωρείς ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, όπου υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε σχέση με το περσινό τουλάχιστον, που ήταν 9. Σίγουρα, εμείς κοιτάμε αγώνα παιχνίδι με παιχνίδι, οπότε το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Από εκεί και πέρα, φανέλα και η ιστορία του Ηρόδοτου είναι τόσο μεγάλη που επιβάλλει να κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για την κατάκτηση αυτού του τίτλου, γι' αυτό λόγο βρισκόμαστε όλοι εδώ σύσσωμοι. Η προσπάθεια σας πληροφοριών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους παράγοντες και τους εξωγενείς παράγοντες και εμάς τα παιδιά που παίζουμε μέσα και τους προπονητές. Οπότε θεωρώ ότι θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα αυτό. Πώς είναι αυτή η δεύτερη θητεία στον Ηρόδοτο, τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσεις να επιστρέψεις στην ομάδα της Αλικαρνάσσου? Οι συνθήκες ήταν κατάλληλες. Σίγουρα η αγάπη του κόσμου και η αγάπη της διοίκησης με φέρανε πίσω. Εγώ ήθελα πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά συντέλεσαν στο να συνεργαστούμε άλλη μια φορά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα. Δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου και θέλω να δικαιώσω και τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα και να καταφέρει και ομάδα το στόχο της, έτσι. Η εικόνα που έχεις αποκομίσει από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, όπου η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και πολλά αποτελέσματα και πολλά γκολ τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά και πολλά αποτελέσματα που ίσως εκ προημίου δεν τα περιμέναμε. Θεωρείς ότι κάτι παρόμοιο θα δούμε στη συνέχεια ή κάποια στιγμή αυτά τα λεγόμενα φαβορί που υπάρχουν θα βρουν το δρόμο τους? Θέλω να πιστεύω ότι η δικιά μου ομάδα θα ξεφύγει και δεν θα πέσει θύμα κάποιας τέτοιας έκπληξης. Από εκεί και έπειτα πιστεύω ότι όλο το πρωτάθλημα θα πάει έτσι. Θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Οι έντρες δεν θα παίζουν ρόλο. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει και η παρουσία του κόσμου. Οπότε νομίζω ότι θα είναι σαν να παίζουμε όλοι σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Οπότε και τα αποτελέσματα θα είναι αφύρωπα. Σύμφωνα με αυτό, έτσι υπάρχουν και οι διακυμάνσεις των μεγάλων σκόρων, όπως είδαμε στην πρώτη αγωνιστική κτλ. Παίζει πιο απελευθερωμένο το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άγχος σε πιο πολλές ομάδες, οπότε είναι κάτι που θα δυσκολέψει πολύ εμάς. Άρα είναι το κλειδί ίσως για να διαχειριστούν και οι ομάδες οι ίδιες, οι οποίες έχουν τον τίτλο, το λεγόμενο του φαβορί, μέσα στο γήπεδο να δείξουν ίσως και περισσότερες δυνατότητες από αυτές που θα είχαν σε ένα γεμάτο γήπεδο ή σε μια έδρα που θα έχει αρκετό κόσμο. Ναι, εντάξει, σίγουρα η όθηση του κόσμου είναι μεγάλη, ειδικά για τις ομάδες που έχουν συγκεκριμένο στόχο. Από εκεί και βέβαια οι ομάδες που δεν έχουν κάποιο στόχο θεωρώ ότι παίζουν πιο απελευθερωμένο ποδόσφαιρο, δεν έχουν την πίεση του κόσμου και ίσως δείχνουν περισσότερα στοιχεία και του ταλέντου τους και της ομαδικότητάς τους στο γήπεδο. Οπότε έρχονται κάποια αποτελέσματα που κάποιοι ίσως δεν τα περιμένανε. Γιατί εμείς προσωπικά έχουμε μελετήσει όλους τους αντιπάλους. Για μας, εντάξει. Είναι μια μικρή έκπληξη κάποια αποτελέσματα, αλλά όχι πολύ μεγάλη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Τίμο Λουτριώτη. Να ευχηθούμε μια καλή αγωνιστική χρονιά. Κλείνοντας, θέλω να μεταφέρω τις ευχές μου στον κύριο Στέλιο Σογιανό. Εμείς σήμερα παίζουμε για τον κύριο Στέλιο, γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό. Και θέλουμε να του αφιερώσουμε αυτή τη νίκη, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι και κοντά μας. Και το πρωί που μίλησα μαζί του μου είπε ότι Τίμο πάνω απ' όλα ο Ηρόδοτος. Οπότε εγώ του είπα βέβαια πάνω απ' όλα υγεία, αλλά συνέχισε και μου είπε πάνω απ' όλα ο Ηρόδοτος. Οπότε και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω σήμερα για να το αφιερώσουμε. Ωραία. Να ευχηθούμε και εμείς περαστικά στον κύριο Σογιανό από την πλευρά μας. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μια καλή αγωνιστική χρονιά να έχετε.